και κύριοι, καλοί ηθοποιοί μπορούν να κάνουν τα πάντα, μπορούν να τραγουδήσουν, μπορούν να χορέψουν. Μία όμως από τις εντυπωσιακότερες ιδιότητές τους είναι ότι μπορούν να παίξουν πολύ καλούς ρόλους, έτσι πολύ θετικούς, αλλά και πάρα πολύ κακούς. Και η απόψινή καλεσμένη έχει ακριβώς αυτή την ιδιότητα μαζί μας, η Φωτεινή Ντεμίρη. Είσαι καλή, είσαι κακιά, είσαι κάπου στη μέση, έχεις δαίμονες, έχεις αγγελάκια στο νόμο σου, τι συμβαίνει? Κοίτα, νομίζω είμαι προς το θετική περισσότερο, έτσι. Ναι. Θυμάμαι στο καφέ της Χαράς το Ρώμα να μου λέει πιο κακιά φοβό, πιο κακιά φοβό. Ναι, ναι. Το πιο κακιά πώς γίνεται? Έλαντε. Εντάξει, όλα τα έχουμε μέσα μας. Ναι, έτσι, okay. Έχουμε τα πάντα. Ο Βίδιος έλεγε είμαι άνθρωπος και τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο, έτσι. Mm-hmm. Όλα τα έχουμε μέσα μας. Τα ανασύρουμε. Ναι. Όπως και τώρα στο θέατρο, πρέπει να κάνω κάποια που είναι φαινομενικά έτσι κάπως καλή, αλλά είναι παραδόπιστη, λατρεύει το χρήμα και το έχει πάνω απ' όλα. Ναι. Είναι δύσκολα πράγματα. Είναι. Θέατρο τι κάνουμε, τι θα κάνουμε, τι που βρισκόμαστε, να τα λέμε και αυτά. Ναι, θα κάνουμε τις 8 γυναίκες του Ρομπέρτο Μα στην Αθήνα και σε διάφορες πόλεις επιλεκτικά. Στην Ελλάδα, όχι πολύ μεγάλη περιοδία. Είμαστε 8 καταπληκτικές γυναίκες. Είναι, να πω τώρα? Ναι, βέβαια, ναι, εννοείται. Είναι η Ρωμανέ, είναι η Γιώτα Φέστα, είναι η Τάνια Τρίπη, είναι η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, είναι η Ευγενία Ξυγκόρου, η Ευγενία Δημητροπούλου και η Μαρίζα Τσιάρη. Ποια είναι η καλύτερη? Πραγματικά θα σου μιλήσω ειλικρινά, τις χαζεύω. Έχουμε τόσο όμορφα κορίτσια σε όλες τις ηλικίες. Πραγματικά είναι... Λέω, θα μοιράζουμε υπογλώσσες στο κοινό. Okay. Λες λοιπόν ότι βρίσκεσαι προς τη θετική πλευρά. Παρά το ότι έχεις περάσει από καλούς ρόλους, κακούς ρόλους, οι ρόλοι έχουν κάνει σε πολύ δημοφιλείς σειρές, γιατί είσαι πολύ δημοφιλής, έχουν κάνει τους ανθρώπους να σε αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Αυτή που έχει έρθει εδώ είναι λίγο κακούλα, πρέπει να την προσέξουμε. Όχι. Γιατί όταν μου μιλάνε και με γνωρίζουν, μου λένε είστε τόσο γλυκιά και τόσο αυτό. Δεν έχω κάνει πια και καμία δολοφόνο. Σωστά. Μου έχει τύχει συνάδελφος να παίξει ένα ρόλο στην τηλεόραση που να το έχω πει, Θεέ μου, δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι, δεν θέλω. Σταμάτησα, έκλεισα την τηλεόραση. Μου είπε το ίδιο, μου είπε και η μάνα μου. Ναι. Όχι, δεν έχω κάνει τέτοιο ρόλο. Ποιος ήταν αυτός? Λίγο στριμμένη. Ο Νίκος ο Ψαράς σε μια δεκάτη εντολή. Ναι. Ήταν ένας ρόλος απέσιος. Ναι. Λοιπόν, όχι, δεν έχω κάνει τέτοιο φρικτό ρόλο. Mm-hmm. Έχω κάνει λίγο στριμμένη, ας πούμε, λίγο έτσι κακιά μαμά, έτσι με την έννοια της υπερβολικής και της φωνακλούς και όλα αυτά, αλλά όχι. Ναι. Για τον εαυτό σου βέβαια λες, γιατί σε έχω εδώ φακελωμένη, ότι είμαι καλή σύζυγος και καλή μητέρα. Να πούμε ότι ο σύζυγος είναι ο Χάρης Γρηγορόπουλος, εδώ φίλος της εκπομπής, έρχεται τα λέμε και λέμε τα θεατρικά και όχι μόνο. Ναι. Πώς είσαι τόσο σίγουρο ότι είσαι καλή μαμά και καλή μητέρα? Κοίτα να σου πω. Ναι. Το έχω πει, το ξέρω, μου ξένησε όταν τα άκουσα, γιατί αλλιώς το αισθανόμουν όταν το είπα. Ναι. Δεν μου φαίνεται καθόλου, δεν το λέω, ναι. Δεν μου φαίνεται με ένα δήλωση. Όχι, εμένα μου φάνηκε. Μ' αρέσει αυτή η σιγουριά, το ότι κάτσε ρε παιδί μου, κάνω κάποια πράγματα καλά στη ζωή μου. Κοίτα, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος πάντα τα κάνει. Κανείς δεν μπορεί να τα κάνει 100% καλά και τι είναι το καλό, έτσι. Ναι. Τι είναι το καλό, είναι μια μεγάλη κουβέντα το αυτό. Το συγκρίνεις με το χειρότερο. Λοιπόν, ξέρω ότι έχω δώσει το 100% αυτό που μπορούσα. Mm-hmm. Και αυτό μπορώ να το υπογράψω. Και σαν σύζυγος και σαν μητέρα. Ναι. Είναι πολύ διαφορετική η ρόλη αυτή? Ή τελικά είναι μπλεγμένα τα πράγματα και αν έχεις ένα καλό γάμο, μια καλή συντροφικότητα, μπορείς να είσαι και καλύτερος γονιός, καλύτερη μαμά? Σίγουρα, άμα έχεις ένα καλό γάμο, mm-hmm. είσαι καλύτερος γονιός. Το πιστεύω και εγώ αυτό πάρα πολύ. Έτσι, γιατί είναι η ψυχολογία σου διαφορετική. Mm-hmm. Εγώ δεν είπα αυτό, εγώ είπα ότι έκανα το 100% αυτού που μπορούσα. Ναι. Έτσι. Είναι πιο δύσκολη η προσπάθεια να προσπαθείς να είσαι καλή μαμά ή πιο δύσκολο να προσπαθείς να είσαι καλή σύζυγος? Είναι δύσκολο να προσπαθείς να είσαι και τα δυο. Ταυτόχρονα πολύ καλά. Ναι. Δεν γίνεται εύκολα. Ναι. Okay. Θαυμάζω τις γυναίκες που μπορούν. Εγώ δεν ήμουν από αυτές. Mm-hmm. Ήμουν ή το ένα ή το άλλο. Ναι. Σήμερα είναι Τετάρτη, θα είμαι καλή σύζυγος. Ναι, δεν γίνεται. Δεν ξέρω. Δεν μπορείς να το βάζεις ούτε με μέρες. Είναι έτσι μια καθημερινότητα στη ζωή σου που σε παίρνει. Ναι.
Σε ρώτησα ποιο είναι πιο εύκολο, η μαμά ή η σύζυγος, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάνουμε παιδιά, είναι χαριτωμένα, είναι πάρα πολύ όμορφα μωράκια, τα βλέπουμε, τα ερωτευόμαστε, θέλουμε συνεχώς να είμαστε. Και δίπλα είναι ένας τύπος, ο οποίος δεν είναι τόσο χαριταμένος και γλυκούλης όπως είναι ένα μωράκι. Τέλος πάντων, όταν έρθει το μωράκι ή το παιδί, μπορεί να έχει ξεχάσει ότι αυτός κάποτε υπήρξε χαριτωμένος. Κυρίως έχει ξεχάσει αυτός ότι άλλαξαν τα πράγματα, κατά τη δική μου γνώμη. Δηλαδή, εσύ βεβαίως θα το ξεχάσεις, γιατί έχεις δύο μωρά. Έχεις μωρά που ξαφνικά κι εσύ δεν γεννήθηκες μαθημένος. Ακριβώς, ναι. Okay. Και τα χάνεις κι εσύ. Mm-hmm. Δίπλα σου ο κύριος. Αυτός ο κύριος. Ξαφνικά είναι ένας άλλος. Παθαίνει λίγο την πλάκα του. Ναι. Και μέχρι να συνειδητοποιήσει και αν μπορέσει να το συνειδητοποιήσει και να το εντάξει mm-hmm. και να συμβιβαστεί με αυτό και να πάρει το ρόλο τον διαφορετικό, πάει καλά. Αλλιώς δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Ναι. Ο Χάρης είναι και συνάδελφός σου. Υπάρχει ανταγωνισμός συναδελφικός? Όχι. Ναι. Από τη δικιά μου την πλευρά σίγουρα τουλάχιστον. Από τη δικιά του μπορεί να υπάρχει. Νομίζω όχι. Αλλά να σου πω κάτι. Άμα δεν το έχεις εσύ, δεν το βλέπεις και στους άλλους. Σου κάνει κριτική? Ναι. Σου έχει πει ποτέ, δεν ήσουν καλή σε αυτό το ρόλο? Που μπορεί για μας, γιατί ξέρω ότι επειδή είναι και πολύ τεχνική η δουλειά σας, εκτός από ταλέντο πηγαίο που χρειάζεται. Πολλές φορές, από ό,τι έχω καταλάβει, αυτά που λένε οι ηθοποιοί εδώ, μπορεί ένας ρόλος που έχει γίνει πολύ αγαπητός στο κοινό να μην είναι η καλύτερη σας δουλειά. Mm-hmm. Σου έχει πει ποτέ, σε έχει ρίξει τα τάρταρα ο σύζυγος? Όχι, δεν το πει. Όχι, καλά. Κοίτα, καταρχάς, όταν δυσκολεύομαι σε κάτι, τον συμβουλεύομαι, έτσι. Του λέω να με βοηθήσει. Μου έχει κάνει κριτική όταν παίζαμε μαζί σε μια παράσταση και ξέχασα μια φράση και βγήκαμε έξω από τη σκηνή και ήταν έξαλλος μέχρι εκεί. Αλλά να με δει κάπου αλλού και να μου κάνει... Όχι, μπορεί να μου πει, κοίτα, εδώ μήπως θα αυτό, κάτι τέτοιο. Όχι, δεν μου έχει πει ποτέ κάτι ότι δεν είσαι καλή σε αυτό ή ξέρω εγώ. Ναι, και γιατί ήταν έξαλλος που ξέχασες μια φράση? Έλαντε. Το πέταξε εκτός αυτό? Λίγο, αλλά τα βρίσκεις αυτά, συμβαίνουνε. Ναι, άρα είναι ένας αυστηρός συνάδελφος, αλλά όχι αυστηρός σύζυγος. Ήταν πολύ αυστηρός συνάδελφος. Και δεν τον θέλω, έτσι. Οκ. Okay. Λοιπόν, άρα έχεις το πλήρες σετάκι, έχεις μια καριέρα που τέλος πάντων σου δίνει ευκαιρίες να κάνεις ρόλους που έχουν ενδιαφέρον, να τους αγαπήσει το κοινό. Έχεις ένα σύζυγο που τέλος πάντων τα φέρνουμε, είναι λίγο στριφνός συνάδελφος, αλλά τα καταφέρνετε. Εμένα είναι στριφνός, έτσι, δεν είναι με τους άλλους. Το πιο δύσκολο ποιο είναι στο 24ωρό σου? Για κάνε μου πιο συγκεκριμένη την ερώτηση. Τι είναι το πιο δύσκολο? Ξυπνάς το πρωί, έχεις το επαγγελματικό κομμάτι, έχεις το συζυγικό, εκτός φαίνονται πάρα πολύ ωραία όλα. Ναι, δεν είναι. Για okay. πες. Λοιπόν, ναι. Κοίταξε. Τώρα τα παιδιά έχουν φύγει από το σπίτι. Mm-hmm. Οπότε είμαι εγώ. Και τώρα θέλω, λοιπόν, είμαι σε μια κατάσταση μεταβατική, που θέλω να ασχοληθώ με εμένα. Mm. Και με τη δουλειά μου. Ναι. Εντελώς. Ναι. Οπότε βλέπω μόνο αυτό. Είσαι και κατά του γάμου. Ξέρεις ότι αυτό είναι περίεργο να το δηλώνει μια παντρεμένη ναι, γυναίκα? Ναι, φυσικά. Φυσικά. Με ποια έννοια τώρα είμαι κατά του γάμου? Ναι. Γιατί τι κάνω αν ήταν στο χέρι μου, αν ήταν στο χέρι μου, δεν θα παντρευόμουν, έτσι. Δηλαδή, είχα δύο γονείς, ήμασταν πιο νέοι, δεν θέλαμε να τους κακοκαρδίσουμε. Είχαμε πει ότι θα παντρευτούμε εάν θα κάνω παιδί, εάν θα κάνουμε παιδί, που έτσι έγινε. Δεν θέλαμε γενικώς και ορίστως να παντρευτούμε. Αλλιώς λέγαμε θα μείνουμε μια ζωή μαζί όσο θέλουμε, τέλος πάντων. Ναι, σύντροφοι. Αυτό, ναι. Σύντροφοι. Ναι. Πιο ωραίο. Και ούτε στα παιδιά μου λέω να παντρευτούνε. Ναι. Καθόλου. Γιατί όμως σκέφτομαι μερικές φορές για το γάμο ότι παρά το ότι οι μισοί γάμοι είναι αποτυχημένοι, οι άνθρωποι συνεχίζουν να παντρεύονται. Άρα μήπως ο γάμος τελικά είναι μια πάρα πολύ ωραία εφεύρεση για να το προσπαθούν και να το ξαναπροσπαθούν οι άλλοι, ενώ ξέρουν ότι οι πιθανότητες δεν είναι πολύ καλές? Τόσα πράγματα κάνουμε στη ζωή μας χωρίς να ξέρουμε γιατί τα κάνουμε. Και αυτό είναι από αυτό. Και οι δύο συμβάσεις ναι. που μας έχουν φορεθεί, έτσι. Πρέπει να τις σπάσουμε. Δηλαδή τώρα και με τα σύμφωνα συμβίωσης. Α, αυτό θα το πήγαινες πιο εύκολα, πιστεύεις? Πιο άνετα. Mm-hmm. Τι είναι το αυτό που εγκλωβίζει στο γάμο, πιστεύεις, στους ανθρώπους γενικά? Η σύμβαση, το κατεστημένο. Το ότι πρέπει να... Και που γίνονται τα πράγματα και μετά τα φοράς. Mm-hmm. Σου φοριούνται μάλλον, κατάλαβες. Έρχεται ένα ολόκληρο πακέτο επάνω σου. Είσαι αντιδραστικό άτομο? Κατά βάθος ναι. Εξωτερικά. Γιατί είμαι παιδί. Αθεράπευτα. Πόσο χρονών παιδάκι? 12. Θες να σου κάνω τα χατήρια σου? Όχι. Όχι.
Όταν λες παιδάκι, κατά τη διάρκεια της ημέρας είσαι όλη μέρα παιδάκι. Υπάρχει κάποια στιγμή που... Είμαι παιδί και δεν είμαι παιδί όταν είμαι με τα παιδιά μου. Mm-hmm. Α, εκεί μεγαλώνεις. Ναι. Οκ. Okay. Γιατί δεν έχεις μεγαλώσει, πιστεύεις? Νομίζω ότι όλοι μένουμε σε κάποια ηλικία. Ιδιαίτερα οι πιο τρελοί άνθρωποι μένουν σε κάποια ηλικία. Πιο τρελοί άνθρωποι. Οπότε, εντάξει, αναγνωρίζω σε μένα ότι είμαι στην πριν ακριβώς από την εφηβεία. Εκεί. Ναι, εκεί, είσαι στο προεφηβικό, στην προεφηβική φάση. Εκεί, ναι. Ένα κοριτσάκι τι θέλει? Το κοριτσάκι μέσα σου, η μικρή Φωτεινούλα. Το κοριτσάκι. Μου βάζει δύσκολα έτσι να τα πω στη τηλεόραση αυτά. Μπορείς να τα απαντήσω όπως θέλεις. Ναι. Θέλει όλα να είναι καλά. Θέλει όλοι να είναι χαρούμενοι. Mm-hmm. Θέλει τα λουλούδια να ανθίζουν. Πώς να σου εξηγήσω? Ναι. Είναι σαν να διαβάζει ένα ροζ μυθιστόρημα. Ναι. Θέλει. Η ζωή δεν είναι έτσι. Όχι καθόλου. Και εγώ ίδια το κατάλαβα πολύ νωρίς. Mm-hmm. Αυτό. Αλλά θέλω όμως να είναι έτσι γύρω μου τα πράγματα. Θέλω οι άνθρωποι γύρω μου να είναι ευχαριστημένοι, να είναι χαμογελαστοί, να είναι χαρούμενοι, να είναι ευτυχισμένοι από τη ζωή τους. Δηλαδή, όταν βλέπω απέναντί μου άνθρωπο στεναχωρημένο, ναι, γίνομαι ερείπιο. Η ευτυχία είναι επιλογή? Αυτά τα κλισέ που λένε τώρα τα ψυχολογικά. Επιλογή, όχι, ναι, επιλογή. Είναι, η ευτυχία είναι... Καλά, υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να είναι ευτυχισμένοι. Mm-hmm. Έτσι, ναι. Που ξέρουν να το προσπαθούν. Έτσι. Και αυτούς τους θαυμάζω. Ναι. Δεν το έχεις γι' αυτό? Δεν το ξέρουν. Δεν ξέρω αν το έχω, προσπαθώ όμως. Ναι. Είναι αυτό που λένε ότι οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν και πάρα πολλά είναι ευχαριστημένοι? Ξέρω και ανθρώπους που καταλαβαίνουν, αλλά επειδή καταλαβαίνουν, έχουν επιλέξει να προσπαθούν να είναι ευτυχισμένοι, να κοιτάνε το καλό. Ναι. Αυτό το μαθαίνουν μετά από κατραπακές? Είναι κάτι που μαθαίνουμε στα σπίτια μας, να είμαστε ευτυχισμένοι? Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι στο DNA, μπορεί να είναι μάθημα από τους γονείς, μπορεί να είναι μάθημα από τη ζωή. Τι σε κάνει ευτυχισμένη? Τι με κάνει ευτυχισμένη? Mm-hmm. Δεν ξέρω να σου πω συγκεκριμένα. Με κάνει ευτυχισμένη να είμαι ευτυχισμένη. Ξέρω εγώ. Είναι στιγμές η ευτυχία. Αυτό μπορεί να με κάνει ευτυχισμένη ένα ωραίο λουλούδι. Mm-hmm. Να το δω και να το μυρίσω. Και σου φέρνει ο Χάρης λουλούδια? Μην ρωτάς τέτοιες ερωτήσεις ανθρώπους που είναι έναν αιώνα μαζί. Αυτή η εκπομπή προάγει τη μονογαμία και το γάμο. Οπότε ξέρεις, όταν κάτι γίνεται, επικοινωνούμε με το Τέρι και λέμε Πάρση λουλούδια, έρχεται σπίτι. Ο Χάρης μου λέει, όταν μιλάω με διάφορες γυναίκες και τους επισημαίνω πράγματα, εν αγνία μου λέει, πάλι το χώρισες αυτό το ζευγάρι. Γιατί επισημαίνω πράγματα που κάποιες γυναίκες, ας πούμε, δεν τα έχουν σκεφτεί, ίσως λέγοντας πράγματα. Και μου λέει, τους χώρισες? Έχεις, κάπου το είχα διαβάσει κι εγώ αυτό σε μια συνέντευξή σου. Δεν είχες πει ακριβώς αυτό, αλλά έχεις ένα ένστικτο για το τι είναι, τι κουμάς είναι ο άλλος. Νομίζω όλοι, όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο, αισθανόμαστε πράγματα, είτε σχετικά με αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, το έχω. Μου έχει συμβεί να δω έναν άνθρωπο και να σκεφτώ μερικά πράγματα, έτσι. Ναι. Στην πορεία να αλλάξουν όλα και τα λοιπά και μετά από καιρό να γίνουν τα πράγματα και να αποδειχθούν όπως ακριβώς τα είχα σκεφτεί στην αρχή. Και να επιβεβαιωθείς. Ενώ, ναι. Και λέω πραγματικά λοιπόν αυτό που έχεις από την αρχή σκεφτεί για κάποιον ή που σου έρχεται παπ, μια φλασιά. Πρέπει αυτό, να το ακούς. Αυτό είναι ένστικτο ή είναι κάτι μεταφυσικό? Νομίζω είναι γρήγορη σκέψη που δεν προλαβαίνει να τη συνειδητοποιήσει. Κάπως ή ενσυναίσθηση, δεν ξέρω τι να πω. Μου έχει συμβεί, δηλαδή μπορώ να σε δω και να αισθανθώ πράγματα για σένα, έτσι. Mm-hmm. Να καταλάβω πράγματα για σένα. Που δεν τα συνειδητοποιώ πώς το έγινε αυτό. Τα θάβεις λίγο. Τα δεν το συνειδητοποιώ πώς γίνεται. Okay. Τα λαμβάνω. Είναι η άβρα. Ναι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, σκέφτεσαι ο άλλος πώς είναι το σπίτι του, πώς είναι η οικογένειά του, πώς είναι η δουλειά του? Όχι. Ή έχεις ένα θετικό ή αρνητικό συνέστημα? Ούτε τόσο απλά θετικό ή αρνητικό. Κάτι μου βγάζει ο άλλος τώρα. Σε θετικό, ναι, σε διάφορα επίπεδα. Ναι. Αν σε αποθεί, λες όχι, δεν θα κάνω παρέα με αυτό το άτομο? Όχι. Δεν θα το πω αυτό. Mm-hmm. Και έχω μάθει με τα χρόνια ότι αν κάτι σε κάποιον σε αποθεί, έχεις το ίδιο. Α! Ναι. Οπότε πρέπει να ψάξεις τι είναι αυτό που αντιπαθείς τον άλλον και να το βρεις στον εαυτό σου και να δεις τι μπορείς να κάνεις με αυτό. Οκ. Okay. Πάμε στα πιο εύκολα. Ναυάγιο. Τι σήμαινε για αυτό για... Τώρα δεν συνεχίζεται αυτό, δεν συνεχίζεται η συνεργασία. Θα τελειώσει τώρα τον Ιούνιο, τέλος Ιούνιο. Ναι. Τι ήταν για σένα, πώς πέρασες αυτό το διάστημα και τι σου άφησε αυτή η εμπειρία?
Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, ήταν μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, γέλασα πολύ, έκλαψα πολύ. Ναι, γιατί μπορεί να κλαίσει τα γυρίσματα. Γιατί έχεις δραματικές σκηνές. Α, οκ. Okay. Άρα δεν συνέβη κάτι. Όχι, δεν με δίρανε. Δεν ξέρω, το πήρα παντόφλα και τα έδιρα τα παιδιά μου, τα υποτιθέμενα παιδιά μου, γιατί μου κάνανε, έπεφτε πολύ τρολάρισμα. Αλλά όχι, δεν με δίνανε. Αλλά ήταν το σενάριο δραματικό σε ορισμένα σημεία, όπως και κωμικό σε ορισμένα άλλα. Ναι. Και παίξαμε καλή μπάλα. Ναι. Με τα παιδιά και γεννιόντουσαν συναισθήματα. Ναι. Πώς κλαίς ένα γύρισμα όταν σου πούνε τώρα, έχεις μια δραματική σκηνή και βάλ τα κλάματα. Δεν γίνεται ποτέ έτσι. Παίρνεις το σενάριο. Ωραία. Ναι. Λέει... Είσαι ένας ρόλος, παίρνεις το σενάριο και υπάρχει μια κατάσταση, μια σκηνή που μπορείς να τη ζήσεις, που είναι έτσι ας πούμε. Υπάρχει παρένθεση, βάζεις τα κλάματα ή το μπορείς να το βάλεις και εσύ αν θεωρείς ότι κολλάει ένα κλάμα. Υπάρχει και παρένθεση, μπορείς και εσύ να, το βάλει, να τα βάλεις τα κλάματα από μόνος σου, σε οδηγεί η σκηνή. Ωραία. Γίνεται λοιπόν κάτι το οποίο είναι άσχετο με τη δική σου την προσπάθεια. Και λέει ο σκηνοθέτης, κατ, ξαναπάμε. Εσύ έχεις κλάψει όμως. Άστα. Για πες μου, σε παρακαλώ. Αυτό πολύ. Είναι. Ναι. Αυτό είναι της τηλεόρασης, το κακό. Okay. Δηλαδή, κάνεις μια... εγώ συνήθως με τις πρώτες λήψεις είμαι καλύτερη. Γιατί ναι, ναι. το έχω από την αρχή και μετά όταν πρέπει να το κάνω. Μπαίνεις με φόρα. Ναι, ναι. Με φόρα. Και το κάνω. Ναι. Και μετά λέει ο σκηνοθέτης, όχ, φαινόταν εκείνο εκεί, όχ, φάνηκε το αυτό, όχ, δεν έπρεπε το ξαναπάμε, δεν ήταν το φως, δεν ήταν το... ο ήχος, δεν... Και πρέπει να το ξαναπάμε και πρέπει να το κάνεις. Και αυτό είναι το δύσκολο της τηλεόρασης. Mm-hmm. Ότι πρέπει να ξανακάνεις το ίδιο. Υπάρχουν στιγμές που αυτό γίνεται εύκολα. Που το ξαναπάς και το ξαναπάς ξακούραστα. Και γίνεται εύκολα. Ναι. Υπάρχουν και στιγμές που θέλει προσπάθεια και συγκέντρωση. Mm-hmm. Πιο δύσκολη είναι η τηλεόραση για αυτό που περιγράφεις ή το θέατρο που έχεις μια καθημερινότητα, έχεις ένα ζωντανό κοινό το οποίο μπορεί να αλλάζει και το πώς συμπεριφέρεται, δεν ξέρω αν χειροκροτεί ή δεν χειροκροτεί. Τι είναι το πιο δύσκολο? Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω πια. Εντάξει, υποτίθεται το θέατρο είναι πιο... έχει μια ροή ο ρόλος σου και είναι πιο εύκολο να μπεις και να το φέρεις σε ένα σημείο κτλ. Αλλά και στην τηλεόραση, άμα έχεις έναν ολοκληρωμένο ρόλο που τον αγαπάς και μπορείς να... και έχει μπει μέσα σου, ο δαίμονας μέσα σου, γίνονται τα πράγματα. Γιατί έγινες ηθοποιός? Γιατί με βοηθούσε να εκφράζω το μέσα μου πιο εύκολα. Δεν το εξέφραζες μόνη σου? Και να το επικοινωνώ. Όχι. Ήμουν πολύ κλειστό παιδί. Ωραία. Και ντροπαλό. Πώς εκφράζεις το μέσα σου όταν εσύ μπορεί να είσαι μια μελαγχολική φύση, μια χαρούμενη φύση και καλείσαι να παίξεις την Ιουλιέτα, ξέρω εγώ, ή την μαμά, ή την κακιά, ή οτιδήποτε. Πώς εκφράζεις, αφού η διάθεση δική σου απέχει πάρα πολύ από αυτό που πρέπει να παίξεις, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν είσαι εσύ. Δεν είσαι εσύ. Αλλά πώς εκφράζεσαι αφού δεν είσαι εσύ? Δεν είσαι εσύ και ο χαρακτήρας ο άλλος που είσαι σε απελευθερώνει. Mm-hmm. Και το εκφράζεις. Και έτσι, δηλαδή εγώ ήμουν ένα πολύ ντροπαλό παιδί και όπως είπα και κλειστό και ντροπαλό και στην πορεία, δηλαδή μετά από τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, φύγανε αυτά τα πράγματα. Ναι. Και η πολύ ντροπή έφυγε. Mm-hmm. Οι πολλοί που με κοροϊδεύανε στο σπίτι πάρα πολύ, και οι παππούδες και οι γιαγιάδες και οι γονείς και όλα. Και το ότι ήμουν κλειστή και δεν μπορούσα να επικοινωνήσω. Ενώ τώρα είμαι πολύ επικοινωνιακή, θεωρούμε και τα λοιπά. Ναι, ναι. Υπάρχει το κλειστό μέσα. Αλλά με βοήθησε να ανοίξω σαν άνθρωπο. Μπορείς δηλαδή τώρα εσύ να πας στη μέση μιας σκηνής, να παίξεις ένα ρόλο, να γυρίσουν όλα τα βλέμματα επάνω σου και να αντέξει αυτό το βάρος, το οποίο πρέπει να σου πω ότι μόνο που το περιγράφω μου προκαλεί ταραχή. Ναι, έτσι ήμουν. Εδώ δυνόμασταν να πάμε, ας πούμε, τα πιτσιρίκια στη θάλασσα να φορέσουμε το μαγιό και εγώ μόλις άκουγα βήματα φόρεσα, μην πλησιάζετε! Και μου κάνανε πλάκα, ξέρεις. Και έχει τύχει στο θέατρο να παίξω χωρίς να φοράω από πάνω τίποτα. Ναι. Τόπλες. Ναι. Πώς ήταν αυτό? Χρειάστηκε χρόνος για να το χωνέψεις? Μου λέγανε ότι στην αρχή μου έλεγε, μου έλεγε ο σκηνογράφος, επειδή ντρέπεσαι είναι πιο ωραίο. Οκ, okay, μετά, μα δεν είσαι εσύ. Δεν είσαι εσύ. Ναι, αλλά είναι, έχει μια ταραχή το να εκθέσεις τον εαυτό σου. Έχει. Ναι, ναι. Αλλά μετά έχει στην αρχή στις πρόβες. Ναι. Έτσι, μετά που κάνοντας και κάνοντας και κάνοντας και κάνοντας,
Και είσαι ένα άλλο πρόσωπο, το συνηθίζεις. Και δεν είσαι εσύ, σε απασχολούν άλλα πράγματα. Ωραία. Άρα μπορεί να κάνεις, λέω εγώ τώρα, μια ερωτική σκηνή που και για μας είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε, να πρέπει να φιλήσεις κάποιον. Αυτό είναι πολύ δύσκολο για μένα. Ναι. Γι' αυτό και έκανα κωμικά σύριαλ. Όταν ήμουν στην ηλικία που έπρεπε να κάνω τέτοια. Έλεγες, καλά, ποτέ δεν ξέρεις τη δουλειά που κάνεις. Μπορεί κάποιος να κάνει ένα ρόλο που να είναι πολύ προχωρημένος σε ηλικία, πολύ μεγαλύτερος από ότι είναι η πραγματική του ηλικία και πάλι να έχει ερωτική σκηνή, να έχει οτιδήποτε, έτσι δεν είναι? Τόσο ωραίο όχι την ηλικία. Δεν μου φαίνεται τόσο ωραίο. Ωραία. Αν όμως χρειαστεί να κάνεις ερωτική σκηνή που θα έχεις κάνει, φαντάζομαι, κάποιο. Όχι, ερωτική δεν έχω κάνει. Στο πρώτο μου γύρισμα, που ήταν και τραυματικό για αυτό το λόγο, είπε ο σκηνοθέτης, βάλτε τη στο ανεξίτηλο κραγιόν. Το άκουσα εγώ, μου έπαθα σοκ. Και κοίταγα, μου λέει, γιατί θα πρέπει να σε φιλήσει. Ναι. Και δεν είχε πάει σκόρδο ο συνάδελφος. Όχι, αλλά θα έκανε λίγο πιο πραγματικό όσο έπρεπε. Έβαλε και γλώσσα. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και αυτό ήταν λίγο σοκαριστικό για μένα. Ναι. Που ήταν, ναι, σου λέω, και το πρώτο μου γύρισμα από, ναι, τις πρώτες μου φορές. Και μετά δεν ξαναήθελα ποτέ στη ζωή μου να μου ξανασυμβεί αυτό. Ναι. Το πέρασες όμως, μπράβο σου. Πέρασες. Τι να κάνω, να το πω. Λοιπόν, πες μου τι έρχεται το χειμώνα που μας έρχεται. Γιατί είπαμε τώρα περιοδία με τις 8 γυναίκες και έρχεται ο Σεπτέμβριος μετά από όλα αυτά και, ναι, Οκτώβριος που αρχίζουν οι σειρές στην τηλεόραση, ναι, και όλο το... Οι οποίες τώρα ψήνονται, Αθηναίδα μου, και δεν μπορώ να σου πω τίποτα ακόμα γιατί δεν έχει υπογραφεί τίποτα, δεν έχω κάνει τίποτα. Γιατί δεν τα λέτε αυτά πριν υπογράψετε? Δηλαδή δεν μπορείτε να πείτε ότι θα κάνω το σειρά, αλλά δεν έχω υπογράψει ακόμα. Θα σας μαλώσω. Θεωρείτε χρυσουζιά στη δουλειά μας. Αυτός είναι ο λόγος, γιατί τόσο καιρό αναρωτιέμαι. Ναι. Είσαι προληπτική. Ναι. Το έχω κληρονομήσει από τον μπαμπά. Ναι. Δεν είναι λογικό αυτό, θέλω να σου πω. Το καταλαβαίνεις. Εντέλος. Ναι. Αλλά μου σου κολλήσει κάτι. Το ξέρω ότι δεν είναι λογικό. Αλλά αφού μου έχει κολλήσει. Εγώ να σου ευχηθώ πάντως, εγώ σου εύχομαι, να γίνουν τα πράγματα όπως θέλεις. Και να έχουμε την ευκαιρία να σε βλέπουμε και να σε απολαμβάνουμε. Ευχαριστώ. Σε ρόλους που ερμηνεύεις πολύ καλά και εύχομαι να μην σου είναι και σε ένα δύσκολο εκείνη τη στιγμή. Ευχαριστώ. Μ' αρέσουν τα δύσκολα. Σ' αρέσουν τα δύσκολα. Το καλύτερο δύσκολο που έχεις κάνει ποτέ? Που μεγαλώνω τα παιδιά. Που μεγαλώσα τα παιδιά μου. Συμφωνώ μαζί σου. Ευχαριστώ πολύ.